Μαρία Κουτσελίνη ονομάζομαι, είμαι η πρόεδρος του εταιρισμού, είμαι από το 1985 πρόεδρος. Το όνομα του συνεταιρισμού είναι? Ναι, είναι πρότυπος, αναπτυξιακός συνεταιρισμός οικοτεχνίας, σειροτροφίας, αγροτοβιομηχανίας, περιοχής Κύμης. Ιδρυθήκαμε το 1985. Είμαστε ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκε στην Ελλάδα μαζί με την Αράχοβα και την Πέτρα της Μυτιλίνης. Προσπαθούμε να τον διατηρήσουμε το συνεταιρισμό μας, τις παραδόσεις μας να διατηρηθούν στην περιοχή μας, γιατί εκείνη της αξίζει να διατηρηθούν αυτές οι παραδόσεις. Ασχολούμεθα με τη σειροτροφία, καλλιεργούμε τα ξοσκόλικα. Το κουκούλι το κάνουμε, τα κάντρα, τα παραδοσιακά αυτά κουκουλάρικα κάντρα που λένε της Κύμης, γιατί η Κύμη είχε πάρα πολύ μετάξι και όλα τα σπίτια της Κύμης ήταν παρήγαν το μετάξι και το κουκουλάρικο κάντρο της. Το καλό κουκούλι το κάνανε από ένα κουκούλι, βγαίνει 3 χιλιόμετρα κλωστή, την πιο γερή κλωστή που υπάρχει, το μετάξι. Το καλό κουκούλι το κάνανε ύφασμα και να ντυθούν. Ακόμα και τα εσώρουχά τους και αυτά είναι ολομέταξα. Εκεί θα το διαπιστώσετε, θα το δείτε στο ολογραφικό μας μουσείο, που είναι από τα, καλύτερα μουσεία της Ελλάδος. Το άχρηστο κουκούλι που έβγαινε η πεταλούδα, δεν το πέταγαν. Το έκαναν κέντημα και το έκαναν τα κουκουλάρικα κάντρα. Είναι αυτά. Ήτανε κορνίζες για αγαπημένα πρόσωπα. Ήταν ναυτική το επάγγελμά μας και βάζανε μέσα φωτογραφία αγαπημένου προσώπου. Όπως βλέπετε, δεν πέταγαν τίποτα οι κουμιώτες. Για τα προϊόντα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας και την παρουσία της στην έκθεση θα μας μιλήσει ο κύριος Τορνάρης. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας είναι μια δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση η οποία αγοράζει το λάδι από τους παραγωγούς του νομού Λακωνίας και το τυποποιεί. Διαθέτουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τους παραγωγούς του νομού μας. Η παρουσία μας εδώ στην έκθεση είναι να μπορέσουμε να γνωρίσουμε στο αθηναϊκό κοινό τις διατροφικές ποιότητες του ελαιολάδους μας, όπως επίσης και τις αξίες του συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσης θέλουμε να δείξουμε την υψηλή ποιότητα που υπάρχει στο προϊόν μας. Είμαι ο Φάνης Λάζαρης, εκπροσωπώντας τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Ασπεριδοειδών Αμικλών, που βρίσκεται στον νομό Λακωνίας, προκειμένου να προβάλλουμε τους χυμούς που παράγουμε στο αθηναϊκό κοινό. Πρόκειται για φυσικούς χυμούς. Η ναυαρχίδα των χυμών μας είναι ο φυσικός χυμός πορτοκάλι, ο οποίος παράγεται 100% από ελληνικά πορτοκάλια και είναι 100% φυσικός, χωρίς την προσθήκη άλλων ουσιών. Εκτός από αυτούς, έχουμε και άλλα σκευάσματα τα οποία θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στο αθηναϊκό κοινό. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε και στην έκθεση που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Μετρό του Συντάγματος. Ναι, γεια σας, είμαι η Ιωάννα Αντωνοπούλου, εξωτερικός συνεργάτης της ΕΑΣ Μεσσηνίας. Ήρθαμε στην έκθεση αυτή θέλοντας να προβάλλουμε και να διαφημίσουμε τα προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα Μεσσηνίας, το ελαιόλαδο και τις ελιές καλαμών, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες της Αθήνας να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας.